Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους τους ψηφοφόρους που τίμησαν με την ψήφο τους στην ΕΔΕΚ. Τόσο τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της ΕΔΕΚ, όσο και όλους αυτούς που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους και σήμερα στήριξαν αποφασιστικά τις προσπάθειές μας. Θέλω επίσης να τους διαβεβαιώσω ότι την ψήφο τους θα την τιμήσουμε και θα τη σεβαστούμε. Όπως τονίσαμε και στο προεκλογικό μας μήνυμα, δεν είναι η ώρα να προτάξουμε τα όσα μας χωρίζουν. Είναι η ώρα να προβάλλουμε τα όσα μας ενώνουν. Είναι η ώρα ενωμένη στη βάση ενός κοινού σχεδιασμού να προασπίσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κατοχυρώσουμε τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι η ώρα ενωμένη να αντιμετωπίσουμε τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και να διεκδικήσουμε τη λήψη πολιτικών και οικονομικών μέτρων σε βάρος της. Η ΕΔΕΚ, με τη συμμετοχή της στη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου και στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως έπραξε και στο παρελθόν, για να δυναμώσει τη φωνή της πατρίδας μας στον ευρωπαϊκό χώρο και τα θεσμικά της όργανα. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν μέσα σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες. Τα μέλη της ηγεσίας του κόμματος, και τα σημερινά αλλά και τα προηγούμενα, τα κεντρικά και επαρχιακά στελέχη, το επαγγελματικό προσωπικό, τα στελέχη των μαζικών και των φοιτητικών οργανώσεων, τους συνεργάτες οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη να στηρίξουν αυτή μας την προσπάθεια για να επιτευχθούν οι εκλογικοί μας στόχοι. Όμως, ιδιαίτερες ευχαριστίες και βαθιά εκτίμηση θέλω να εκφράσω στους υποψήφιους και υποψήφιες που ανάλωσαν τις δυνάμεις τους, αφιέρωσαν χρόνο και μας έκαναν περήφανους τόσο με το ήθος τους, όσο και με τον κοινό αλλά και τον προσωπικό τους αγώνα. Όλοι μαζί, ενωμένοι, σαν μια γροθιά, συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά το μεγάλο ποσοστό αποχής, τι πρέπει να πράξουν τα κόμματα για να διορθωθεί? Είναι πάρα πολλά που πρέπει να πράξουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα από αύριο. Εγώ χαίρομαι στην καρδιά. Πολλοί σας ήταν ξοφλημένους σαν ΕΔΕΚ και το λέω αυτό με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουν διδοχωρήσει τη δημοσιότητα. Σας άφηναν εκτός Ευρωβουλής. Τι έχετε να πείτε σήμερα? Η ΕΔΕΚ είναι πάρα πολύ δυνατή για να την γονατίσω. Υπάρχει κάποια ένδειξη σε ποιον πάει, σε ποιον υποψήφιο θα πάει η έδρα? Νομίζω ότι ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη η καταμέτρηση, οπότε θα αναμείνουμε να ολοκληρωθεί πρώτα κοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τα μέσα ενημέρωσης για την συμβολή τους, τη συνδρομή τους και τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο κάλυψαν την προεκλογική εκστρατεία, αλλά και τη σημερινή εκλογική διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιός.